Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τι είπαν στην κάμερα του Κόντρο, στον Κυριάκο Μαντούβαλο και στη Βάσο Μπούρα οι κάτοικοι της Νέας Μύρνης, οι αυτόπτες μάρτυρες για τα χθεσινά περιστατικά. Παραμένοντας στο θέμα, θα συνδεθούμε απευθείας με τον συνδικαλιστή της αστυνομίας, τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλάσκα. Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Κύριε Μπαλάσκα, καταρχάς, σήμερα ήσασταν και χθες εδώ στο κεντρικό μας δελτίο με τον Κωνσταντίνο τον Μαραβελίδη. Σήμερα, έτσι που υπάρχει μια χρονική απόσταση από τα γεγονότα, έχουμε δει όλοι μας και όλες μας πάρα πολλά βίντεο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε ακούσει μια πρώτη γνώμη από όλους. Οπότε να σας ζητήσω το σχόλιο σας με βάση όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί ως τώρα. Πρώτα θα πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι, ναι. Ότι αυτή η εικόνα δεν εκφράζει ούτε τον αστυνομικό, αλλά πάνω απ' όλα δεν εκφράζει το λειτουργήμα του αστυνομικού, που κατά βάση και κατ' ουσίαν είναι να υπηρετεί τον Έλληνα πολίτη, να τον συντράμει στα δύσκολα και να διασφαλίζει την σωματική του ακεραιότητα και τα περιουσιακά του στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτό αντίκειται ακόμα και από τις εντολές τις οποίες έχουμε πει εδώ και στο κανάλι μας, οι οποίες ήταν σαφείς από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, ότι ναι, δεν έχουμε να κάνουμε, είναι τετριμένο βέβαια αυτό που λέω, δεν έχουμε να κάνουμε με κακοποιούς του αντικείμενού μας, έχουμε να κάνουμε με Έλληνες πολίτες, με μια πανδημία, με μια αρρώστια, και γι' αυτό η συμπεριφορά μας θα έπρεπε να είναι λίγο διαφορετική. Αυτό το βίντεο και αυτές οι πράξεις που βλέπουμε βία, τις οποίες όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι τις καταδικάζουμε, γιατί η βία προκαλεί βία και η βία είναι κάτι ανεπιθύμητο από όπου και αν προέρχεται. Είναι το τελικό στάδιο μιας κατάστασης η οποία εξυφάνθηκε, εξελίχθηκε και έφτασε σε αυτό το σημείο. Αποκόπτοντας λοιπόν αυτό το σημείο και βγάζοντας την άκρη, θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν σαφείς διαταγές από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, ότι υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες σε κάποιες συγκεκριμένες πλατείες, μέσα σε αυτές ήταν και η Νέα Σμύρνη, και ότι έπρεπε να σταλούν δυνάμεις. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση Δίας, γιατί θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι είναι πολύ πιο πολυπληθείς οι δυνάμεις Δίας πλέον από τα περιπολικά οχήματα, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε εκεί πέρα και με τα ηχογραφημένα μηνύματα, δηλαδή αυτό το γνωστό που δείχνετε και εσείς πάρα πολλές φορές στις εκπομπές, να προτείνουν και να παροτρύνουν στους πολίτες να αποχωρήσουν. Για να μην υπάρχει συνοστισμός, για να μην υπάρχει αρρώστια, για να μην υπάρχει θέμα στην Αντατική. Πέρα τούτου, εκεί πέρα έγινε μια απρόκλητη επίθεση, έτσι όπως έχει αναφερθεί από τους συναδέλφους, ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς από εμάς ήταν μπροστά, και υπήρξαν δύο τραυματισμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι με ασθενοφόρο, ναι, διακομίστησαν στο 301. Αυτό θέλω είναι να σας ρωτήσω καταρχάς αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να έχετε διαπιστώσει εσείς, επειδή μου λέτε, και με πολύ χαρά το ακούω και ικανοποίηση, ότι και εσάς σας ενόχλησαν οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα λοιπόν με την ομάδα Δίας, γιατί είδαμε προχθές τι έγινε στη Λαϊκή στο Κάτω Χαλάνδρη. Είδαμε να μπουκάρουν κυριολεκτικά μέσα στην πλατεία Μερκούρη, στα Άνω Πετράλωνα, σαν να πρόκειται να αλώσουν κάποια πόλη. Είδαμε χθες τη συμπεριφορά τους στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Κύριε Μπαλάσκα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους συγκεκριμένους συναδέλφους σας? Δεν είναι ένα και δυο πια τα περιστατικά. Ξέρετε ότι σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις περνάει ένα περιπολικό με αυτό το ηχογραφημένο μήνυμα. Αραιώνουμε όλοι όσοι είμαστε στα παγκάκια, αραιώνουν όλοι όσοι είναι σε παρέες, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Χθες είδαμε πολεμικό σκηνικό όμως στη Νέα Σμύρνη, σε μια κατεξοχήν οικογενειακή συνοικία. Έτσι, δεν μιλάμε για τα εξάρχεια, το ξέρετε. Το πολεμικό σκηνικό που πολύ σωστά αναφέρεται υπήρξε, ναι, όταν 30 άτομα έκαναν επίθεση στους συναδέλφους της ομάδας Δίας. Αυτό είναι όμως το μόνο που δεν είδαμε σε βίντεο, έτσι. Κυκλοφορούν 100 βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες φωτογραφίες. Ένα βίντεο που να δείχνει και αυτό που λέει η αστυνομία δεν υπάρχει. Ναι, εγώ σας λέω ότι αυτό ήταν το πολεμικό σκηνικό. Αυτό που είδαμε στο δεύτερο μέρος και αυτό που δείχνετε εσείς αυτή τη στιγμή το βλέπετε, ναι. Ναι, αυτό δεν είναι πολεμικό σκηνικό, είναι μεμονωμένες κινήσεις, είναι μεμονωμένες πράξεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το πρίσμα διερεύνησης από ειδικών πειθαρχικών και διοικητικών οργάνων. Είναι τελείως διαφορετικό, ναι, το πολεμικό κλίμα από τις μεμονωμένες πράξεις κάποιων ανθρώπων, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στο μάτι του κυκλώνα, είναι στο μάτι της επικαιρότητας, και βεβαίως είναι και στο μάτι της ελληνικής αστυνομίας και της ελληνικής δικαιοσύνης. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά... Ωστόσο, να δεχτούμε για την οικονομία της συζήτησης ότι είχαμε πρώτα την επίθεση στους συναδέλφους σας. Λέω για την οικονομία της συζήτησης, επειδή δεν υπάρχει ούτε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες που να το έχει καταγγείλει. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανένα ντοκουμέντο, αλλά ας πούμε ότι έγινε. Αυτό δικαιολογεί αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Θέλω να πω, από πότε υπάρχει τακτική αντιπίνων για την αστυνομία. Βέβαια. Εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος κάτω. Έχω την αίσθηση ότι όλα τα εγχειρίδιά σας λένε ότι όταν έχετε κινητοποιήσει κάποιον, απαγορεύεται να συνεχίσετε να τον χτυπάτε. Δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο ο συνάδελφός σας που τον έχει ακινητοποιήσει. Και εδώ βλέπουμε να είναι 3-4 από πάνω του και να συνεχίζουν να τον βαράνε και εκείνος να κραυγάζει πονάω. Γιατί? Ωραία, λοιπόν, για να σας καλύψω απόλυτα και κάπως έτσι θα κατευθυνθεί και η ΕΔΕ. Ναι. Στην αστυνομική πρακτική και στην αστυνομική εκπαίδευση έχουμε έναν κανόνα που είναι ο πρώτος κανόνας από όλους τους κανόνες. Ναι. Ότι οι αστυνομικοί ποτέ δεν επιτίθονται. Μόνο αμήνονται. Ποτέ δεν επιτίθονται, μόνο αμήνονται. Αυτός είναι ένας χρυσός κανόνας στην αστυνομία. Εγώ έχω 30 χρόνια σε περιπολικό της άμεσης δράσης και πιστέψτε με ότι έχω κάνει και έχω δει πολλά όσον αφορά την πάταξη του εγκλήματος και την δίωξη των κακοποιών. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Δεν μπορούμε όμως από ένα τέτοιο περιστατικό συλλήφθη να κρίνουμε 52.000 ανθρώπους, όσο είναι η ελληνική αστυνομία. Υπάρχουν 52.000 άνθρωποι, 52.000 εκπροσωπούνται οικογένειες μέσα από αυτούς τους ανθρώπους και δεν μπορούμε συλλήφθη να λέμε η ελληνική αστυνομία, οι Έλληνες αστυνομικοί και η ελληνική αστυνομία. Δεν είναι σωστό. Και εσείς και εγώ και όλοι μας, αν κοιτάξουμε στο στενό μας περιβάλλον, υπάρχει ένας αστυνομικός. Πέραν τούτου όμως, θέλω να σας πω ότι για τις διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν διαταθεί με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγού του κ. Καραμαλάκη, θα υπάρξουν επιπτώσεις για οτιδήποτε διαπιστωθεί. Εάν διαπιστωθεί, διότι κανείς δεν μπορεί να προκαταβάλει μια ποινική, μια πειθαρχική ή μια διοικητική διαδικασία. Είναι λάθος, ακόμα και σε έναν πολίτη δεν μπορούμε να του στερήσουμε το τεκμήριο της αθωότητας. Έτσι ξεκινούν όλα, γιατί και οι ένορκες διοικητικές εξετάσεις, και το έχω πει πολλές φορές και ενδεχομένως να έχω γίνει γραφικός, δεν είναι όπως παλιά. Παλιά πραγματικά, και το λέω και το καταγγέλλω και δημόσια, υπήρχαν οι ένορκες διοικητικές εξετάσεις που τις βάζαμε να κοιμηθούν σε κάποιο σιρτάρι, μέχρι να πέσει λίγο ο κονιορτός και έτσι να την βγάλουμε και να την τοποθετήσουμε στο αρχείο. Τώρα εμπλέκονται τόσοι. Εμπλέκεται η ανεξάρτητη αρχή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εμπλέκεται ο εισαγγελέας, στον οποίο αποστέλλεται αμέσως το θέμα. Και εμπλέκεται και ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος γνωμοδοτεί άμεσα για την υπόθεση πώς πρέπει να κινηθούν, ο οποίος και αυτός είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι λοιπόν τα πράγματα πολύ πιο σοβαρά. Πολύ πιο σοβαρά. Για να δούμε, κύριε Μπαλάσκα, ας ελπίσουμε ότι κάπου μεταξύ όλων αυτών των φορέων που αναφέρετε δεν θα χαθεί και αυτή η ΕΔΕ. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.